Σε ηλικία 66 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρη Νάστο, δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη Ενότητα πολιτών του Θωμά Μπέγκα. Ο Δημήτρη Νάστο είχε διατελέσει δήμαρχο Μπιζανίου και αργότερα αντιδήμαρχο Ιωαννίνων. Κατά τη νέα θητεία του Θωμά Μπέγκα, ορίστηκε πρόεδρο στη δημοτική επιχείρηση Ακινήτων. Στο παρελθόν είχε διατελέσει και πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Με ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων αποφάσισε να παραστεί όμω την κηδεία να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του, καθώ και χρηματικό ποσό για την ενίσχυση των κοινωνικών και προνιακών δομών του Δήμου. Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, σε ανακοίνωση του συλληπιτεϊκείου, ο Δημητρη Νάστο υπήρξε πρόεδρο του ΕΚΙ για 14 χρόνια. Το Πασόκο Ιωαννίνων, στέλεχο του οποίου υπήρξε ο Δημητρη Νάστο, σημειώνει στην ανακοίνωσή του. Ο Δημήτρη Νάστο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την προάσπιση τη δημοκρατία. Ω μέλο των Ομαρχικών Επιτροπών του Πασόκου Ιωαννίνων, συνέβαλε καθοριστικά στι προσπάθειε του κόμματο για τη βελτίωση των συνθηκών ζωή των πολιτών και την πρόθεση των αξιών τη κοινωνική δικαιοσύνη και τη αλληλεγγύη. Η αφοσίωσή του στην αυτοδίκηση ήταν χαρακτηριστική, καθώ επένδυσε με ιδιαίτερη αγάπη και αγωνία στη βελτίωση των τοπικών θεσμών και στη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων. Η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα τον αποχαιρετά ω στέλεχο, καθώ ήταν ιδρυτικό τη μέλο. Ο Δημητρη Νάστο υπήρξε σημαίνο στέλεχο τη τοπική αυτοδίκηση, διαιτέλεσε δήμαρχο στον πρώην Δήμο Μυζανίου, αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο στον Κελικαρτικό Δήμο Ιωαννητών, ενώ υπήρξε επιχρόνια Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου. Η συνολική πορεία και προσφορά του στα κοινά είναι ανδιαφεσβήτητη και η αναγνώριση του έργου του Καθολική, αναφέρει η παράταξη και ο Δήμαρχο Σωμασμπέκα. Η παραταξηγιάννα, νέα εποχή, σε ανακοίνωσή τη, σημειώνει. Ο Δημήτρη Νάστο υπηρέτησε με πάθο για πολλά χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και το εργατικό κίνημα και ήταν πάντα συνεπή με τι ιδέε του. Ήταν παρόν μέχρι το τέλο και αφήνει το δικό του στίγμα στου χώρου που με αφοσίωση πορεύτηκε.